Λοιπόν, πάμε αμέσως να μιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους που έχει σαφώς καλύτερη ενημέρωση έτσι από όλους για τα όσα συνέβησαν πριν λίγες ώρες. Είναι ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Σπύρος Βούγιας. Κύριε Βούγια. Καλημέρα, κύριε Βούγια. Γεια σας, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, να μας πείτε τι μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή όχι. Νομίζω πως οφείλω πρώτα να καταθέσω. Σαφέστατα, βέβαια. Του Υπουργείου και του Υπουργού προσωπικά την απερίφραστη καταδίκη της αποτρόπαιης δολοφονίας του δημοσιογράφου, του Σοκράτη Γκιόλια, που διαπράχθηκε και με ένα αποκρουστικό και μαφιόζικο τρόπο. Και να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια πρώτα απ' όλα και τους δικούς του, αλλά και στην ευρύτερη δημοσιογραφική οικογένεια. Γιατί κάθε χτύπημα σε δημοσιογράφου αποτελεί ένα πλήγμα και για την πληροφόρηση, την ανοιχτή, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και στην τελευταία ανάλυση για τη δημοκρατία. Τώρα, για τα στοιχεία που με ρωτάτε, η ελληνική αστυνομία, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή τα συγκεντρώνει. Όχι, απλώς ήθελα να ρωτήσω απλώς το εξής. Οι έρευνες στρέφονται, έτσι θα το πω απλά και ευθέως, στρέφονται στο κομμάτι τρομοκρατία ή στο κομμάτι συμβόλαιο θανάτου. Θα σας έλεγα πως είναι νωρίς για τα συμπεράσματα, γιατί αυτή τη στιγμή αποτυπώνονται πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά στοιχεία. Οι κάλικες και ο αριθμός τους. Το αυτοκίνητο το οποίο βρέθηκε καμένο και. Ποιο είναι ο αριθμός του, κύριε. 16 κάλικες των 9 χιλιοστών. Περιμένουμε όμως και το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας που θα μας δώσει πρόσθετα στοιχεία. Το αυτοκίνητο που βρέθηκε πυρπολημένο στη. Το αυτοκίνητο που πιθανολογείται, γιατί κάει και η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Επομένως, πιθανότατα συνδέεται. Αλλά είναι τόσο νωρίς ακόμη. Ώστε. Έχετε καταγραφές για τον αριθμό των δραστών. Υπάρχουν μαρτυρίες, κυρίως της συζύγου, που όμως λόγω της κατάστασης που βρίσκεται πρέπει να επιβεβαιωθούν. Και συγκεντρώνονται και πληροφορίες από πιθανές άλλες μαρτυρίες. Πόσοι ήταν οι δράστες? 2 ή 3. Αλλά θα σας έλεγα πως η ελληνική αστυνομία για τα ζητήματα αυτά τις επόμενες ώρες θα κάνει μια πολύ συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη ανακοίνωση. Εγώ ως πολιτική ηγεσία δεν έχω αυτή τη στιγμή ούτε τα συμπεράσματα στα χέρια μου, ούτε είναι χρονική στιγμή κατάλληλη ακόμη ώστε να σας πω συγκεκριμένα πράγματα. Ήθελα να επιβεβαιώσω την καταδίκη μας, την απερίφραστη, τα συλληπιτήριά μας και βέβαια να διαβεβαιώσω πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε τα δολοφόνοι να οδηγηθούν. Οπότε να σας κάνω. Μακάρι να τιμωρηθούν. Οπότε να σας κάνω εμέσως την ερώτηση λοιπόν, και όχι αμέσως, όχι στον πολιτικό προϊστάμενο, αλλά στον πολιτικό πρόσωπο. Στρέφονται υποψίες σε ρεπορτάζ τα οποία μπορεί να ενόχλησαν και επειδή ενόχλησαν, επελέγει αυτός ο τρόπος για να φημωθεί ο δημοσιογράφος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα αντικειμενικά, συνδέονται και συνδυάζονται με πιθανά κίνητρα. Με την έννοια αυτή, θα διερευνηθούν οι πιθανές διασυνδέσεις ρεπορτάζ μιας δουλειάς ανοιχτής και δημόσιας, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα, σε συνδυασμό πάντα με τα αντικειμενικά στοιχεία που διερευνώνται. Αλλά νομίζω πως είναι άκερο ακόμη να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις και αναζητήσεις τη στιγμή που και οι πρώτες ώρες του πένθους είναι πολύ νοπές για εσάς πρώτα απ' όλα, τους στενούς συνεργάτες, την οικογένειά του, αλλά και για εμάς όλους που ζούμε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο μιας νέας σταθεροποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Γεγονότα πρωτόγνωρα που δεν τα είχαμε αντιμετωπίσει. Αυτή η μεταβατική περίοδο θεωρείτε ότι συνδέεται με το τραγικό περιστατικό? Κοιτάξτε, θα σας θυμίσω και το τραγικό περιστατικό μέσα στο Υπουργείο μας πριν από λίγες εβδομάδες. Είναι γεγονότα πρωτοφανή για μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία που. Έχετε δίκιο που συνδέεται τα δύο γεγονότα. Είναι ενδεικτικά, κύριε Βούγια. Καλό μια ενός κλίματος το οποίο θα μας οδηγήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες μια σταθεροποίηση όπως αξίζει στην ελληνική κοινωνία. Έχει σημασία γιατί αυτό πραγματικά αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο τον νεκρό πια Σοκράτη Γκιόλια, αλλά αφορά το σύνολο της δημοσιογραφίας και εμέσως, είπα και προηγουμένως, ότι όσοι δεχόμαστε ότι η δημοσιογραφία και ο τύπος είναι πυλώνας της δημοκρατίας, εμέσως αφορά και τη δημοκρατία. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Αν έχω κάτι νεότερο και εγώ θα είμαι μαζί. Ευχαριστούμε, κύριε Βούγια. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.